Θα σας πω κάτι το οποίο μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Έγινε μία ανάρτηση από ένα παιδί όπου έλεγε για μία κοπέλα μέσα που λέγεται Έλλη Παπαεμμανουήλ. Καταρχήν ζητάω συγγνώμη που έβαλα το όνομά της στα χείλη μου. Και θα καταλάβετε αμέσως γιατί το λέω αυτό. Άκουσε, Έλενα. Ανεβάζει το παιδί αυτό και έχει από τη μία τη φωτογραφία της κοπέλας αυτής, ένα χαμογελαστό πρόσωπο, ένα καταπληκτικό πλάσμα, μια κουκλάρα στην γυρολεξία. Κρατήστε το κουκλάρα, το χαμόγελο. Που στην ιδιότητά της δεν παίζει και ρόλο. Όχι, κρατήστε το αυτό. Και από την άλλη μεριά είχε μια φωτογραφία με τα κορίτσια του Power of Love. Δηλαδή, κορίτσια που συζητάει αυτή τη στιγμή όλη η Ελλάδα. Τα περισσότερα, δηλαδή δεν υπάρχει σε ηλικίες 20 με 30 ετών, 15 έως 30 ετών, δεν υπάρχει περίπτωση να μην ξέρουν όλα τα κορίτσια του Power of Love. Κανένας όμως δεν ξέρει την κοπέλα αυτή που λέγεται Έλλη Παπαεμμανουήλ, που είναι και πιο ωραία από αυτές. Πολύ πιο όμορφη. Mm-hmm. Και πάλι άλλη μια φορά ζητάω συγγνώμη που βάζω στα χείλη μου το όνομα αυτής της κοπέλας. Το λέω έτσι, απλά. Και γιατί το λέω αυτό. Αυτό το κορίτσι λοιπόν που είναι πολύ πιο όμορφη, που δεν παίζει ρόλο η ομορφιά εδώ, πολύ πιο όμορφη από όλες αυτές τις κοπέλες που πάρω ο vlog, που είναι πολύ πιο έξυπνη, η κοπέλα αυτή έκανε μια πολύ μεγάλη ανακάλυψη. Βρήκε το γονίδιο για τη θεραπεία της παιδικής λευκαιμίας. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το υπέροχο πλάσμα, αυτό το υπέροχο κορίτσι, το χαμογελαστό που βλέπετε, πρόσεξε, Έλενα, φέρνει αληθινό χαμόγελο σε πόσους γονείς που αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα με παιδιά τους. Αυτό λοιπόν το κορίτσι που τα έχει όλα, μυαλό, ομορφιά, που έχει τα πάντα, που μας χαρίζει ζωή, γι' αυτό είπα συγγνώμη που βάζω στο στόμα μου το όνομά της, που την πιάνουμε εμείς από τη showbiz στα χείλη μας. Δεν έχουμε και δεν πρέπει να μιλάμε για αυτή και πρέπει να είμαστε σούζα μπροστά της, διότι αυτή χαρίζει ζωές πλέον. Και το παράπονο ποιο είναι, ότι ελάχιστα site το παίξανε. Κανένας δεν το παίξει. Ελάχιστα. Κανένας. Ναι. Μα κανένας. Αυτή την ανάγκη έκανε και το παιδί, ότι και καλά όλοι ασχολείστε με το Power of Love και δεν είχατε δεν μπορέσατε να γράψετε ένα άρθρο για αυτή την κοπέλα που έκανε κάτι τόσο σημαντικό. Εμείς που δεν είναι η δουλειά μας για να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα, δεν έχουμε το δικαίωμα να μιλάμε για κάτι τέτοιο, τόσο πολύ μεγάλο και σημαντικό. Καταλαβαίνουμε ακριβώς ο άνθρωπος αυτός τι έγραψε, καταλαβαίνουμε και ποιο λόγο έγινε viral, όπως λέτε εσείς viral. Τι σημαίνει viral? Σημαίνει δηλαδή ότι είχε τρομερό σουξέ, όπως λέγανε παλιά οι Μπουζουκόβοι, ότι είχε πολύ μεγάλη επιτυχία και ότι όλοι ασχοληθήκαμε με αυτό. Αυτή λοιπόν, με αυτή λοιπόν την κοπέλα έπρεπε να ασχοληθούμε όλοι και δεν ασχολήθηκε κανείς. Ζητάω λοιπόν συγγνώμη για τέταρτη φορά που βάζω το όνομά της στα χείλη μου, γιατί εμείς είμαστε showbiz και δεν πρέπει να ασχολούμαστε με αυτά τα πράγματα. Αλλά θα έπρεπε κάποιοι άλλοι σοβαροί και καλά δημοσιογράφοι να ασχοληθούν με αυτό το θέμα. Ας πούμε, από το να μας λέει ο κ. Παπαδάκης το πρωί το πώς δεν θα πάρουμε σύνταξη ποτέ στη ζωή μας, το πώς θα ψοφήσουμε στην πείνα όλοι μας, ασχοληθεί και λίγο με αυτό το κορίτσι, το οποίο είναι ένα καταπληκτικό πλάσμα και χαρίζει ζωές. Παιδάκια τα οποία ξέρεις πόσα παιδιά έχουν. Βέβαια δεν ξέρουμε αν το πέρασε περαστικά το θέμα. Δηλαδή, άμα το είπε περαστικά ποιος, ο Παπαδάκης. Δεν το είπε ποτέ. Όχι. Θα είχε παίξει στα ποτέ. Site. Και να σου πω κάτι, ο Παπαδάκης, ο Sky, η πρωινή, αυτοί και καλά σοβαροί δημοσιογράφοι, αυτοί λοιπόν έπρεπε και είναι υποχρεωμένοι να βγάλουν αυτό το κορίτσι προς τα έξω και να πούνε να υπάρχουν τέτοια παιδιά τα οποία δουλεύουν αυτή τη στιγμή και κάνουν καλό στην κοινωνία μας. Γιατί αυτό το κορίτσι, ξέρετε τι έκανε, βρήκε τη λύση σε ένα τέτοιο σοβαρό πρόβλημα. Η παιδική λευκαιμία, χάρη σε αυτή την ανακάλυψη που έκανε η κοπέλα αυτή και η ομάδα η οποία εργάζεται, αυτή τη στιγμή σώζονται ζωές. Και έρχομαι και σας λέω για μια φορά, αυτή την κουκλάρα βρε, με αυτό το χαμόγελο, να μην την ξέρει κανείς και να ξέρουμε τις άλλες που χαμογελάνε και θα σας αποδείξουμε σε λίγο τι σημαίνει, τι είναι ακριβώς όλες αυτές οι άλλες μέσα εκεί, τι κάνουνε, θα σας αποδείξουμε σε λίγο. Λοιπόν, κι όμως δίνουμε αξία στο τίποτα, και στα πολλά δεν δίνουμε καμία σημασία. Δηλαδή αυτή η κοπέλα δεν μπορεί να ρεσί έλεγα, έχω τρελαθεί δηλαδή με αυτό. Εντάξει, αυτό το λες να το ακούμε κι εμείς. Να το ακούμε κι εμείς, ναι. Και εμείς είμαστε υπέτη, αλλά άκουσε με, εμάς είναι η δουλειά μας. Τέτοια, ναι. Δεν είναι η δουλειά μας αυτή. Δεν είναι η δουλειά μου αυτή να πάω να βρω εγώ την κοπέλα αυτή. Η δουλειά των άλλων, των σοβαρών και καλά δημοσιογράφων είναι.
Γι' αυτό πέμπτη φορά ζητάω συγγνώμη που έβαλα στα χείλη μου το όνομά της και μιλάω για αυτό το κορίτσι, γιατί δεν πρέπει αυτή η εκπομπή να ασχολείται μαζί της. Πρέπει να ασχολούνται όλοι οι υπόλοιποι και όχι εμείς. Έπρεπε αυτή τη στιγμή όλη η Ελλάδα να γνωρίζει αυτό το πρόσωπο, να γνωρίζει αυτό το χαμόγελο, να γνωρίζει αυτό το κορίτσι και όχι να γνωρίζει το Power of Love, τα κορίτσια του Power of Love. Love, love κτλ. Αυτό το love, love, έχω πρόβλημα. Λοιπόν, έχω πρόβλημα σε αυτό. Δεν φταίω. Λοιπόν, τέλος πάντων, να φύγω από το θέμα αυτό και να σας πω για μία φορά ακόμα. Δεν είστε δίκαιοι. Και αυτοί που είναι στις και καλά σοβαρές ενημερωτικές εκπομπές, αλλά και εσείς εκεί απέναντι που με βλέπετε τώρα. Και εσείς δεν είστε δίκαιοι. Είδατε αυτό το θέμα, να το ανεβάσετε μόνοι σας. Στα social media παντού, να σπρώχνετε αυτό. Όχι να βάζετε τραγουδάκι για την καψούρα και καλά που έχετε για το Χλεμπονίδι, Χλεμιτζουρίδι. Λοιπόν, να ανεβάσετε όλα αυτά τα πράγματα. Για να δείξουμε την αξία των νέων παιδιών. Κοίτα, τα περισσότερα παιδιά μόλις το πήραν χαμπάρι, κάναν αναδημοσίευση το παράπονο του. Δεν θυμάμαι τώρα το παιδί που το ανέβασε. Το ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Και ότι εμείς όταν το πήραμε χαμπάρι, γιατί μπράβο, το κάνουμε και θέμα. Και μπράβο σε αυτό το παιδί. Και μπράβο σε αυτό το παιδί που συμπεριφέρθηκε έτσι. Μπράβο του. Άντε τώρα πια. Άντε. Μόραλης νομίζω δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι, εντάξει, δεν θυμάμαι. Είναι κάτι το οποίο, ας πούμε, ζητάω συγγνώμη, δεν το πρόσεξα πάρα πολύ καλά το όνομα του παιδιού, αλλά όμως έχει απόλυτο δίκιο το παιδί αυτό. Και είμαστε όλοι άλλοι αισχροί. Και πιο πολλοί αισχροί είναι και καλά σε εισαγωγικά οι δημοσιογραφάρες. Ο Παπαδάκης που κυνηγάει το κοινό καλό. Γιατί σας πουλάνε κάθε πρωί για τις συντάξεις, γιατί πουλάει. Γιατί πουλάει, γιατί τηλεόραση πλέον βλέπουν μόνο οι μεγάλοι σε ηλικία. Οπότε οι συντάξεις που λένε και σε έχουν πήξει τη σύνταξη. Πολύ πρόβλημα. Για, ναι, όλοι επάνω στην πίκλα, στη μιζέρια ποντάρουν και να κάνουν νουμεράκια. Γιατί, τι τον ενδιαφέρει τον Παπαδάκη, τον ενδιαφέρει πως θα περάσει στο Sky το πρωί που τον έχει ξεσκίσει το τελευταίο διάστημα. Με 4 και 5 μονάδες διαφορά. Αυτό τον ενδιαφέρει. Οπότε λοιπόν, πουλάει το κοριτσάκι. Δεν πουλάει το κοριτσάκι. Εγώ θα ασχοληθώ. Ας το κάνει κανένας άλλος, λέει. Όχι, κύριε Μαγκάκο, εσύ θα ασχοληθείς. Και όχι εγώ. Είναι ντροπή αυτό που γίνεται τώρα. Μια εκπομπή όπως είναι η δικιά μας, να πούμε κυτρινιασμένη, όπως είδε κάποτε, κυτρινιάριδες μας λέγανε κάποτε. Να λέμε για την κοπέλα αυτή που, συγγνώμη που έβαλα το όνομά της στα χείλη μου, ενώ έπρεπε να μπουν στα δικά σας χείλη το δικό της όνομα. Τέλος πάντων, ας φύγουμε από αυτό γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα και άμα το σοβαρέψω κι άλλο θα αρχίσω να λέω. Και ξέρεις, γι' αυτό μπορώ να λέω, να μιλάω χιλιάδες ώρες για αυτό το πράγμα. Έτσι. Ντροπή σας. Αυτό σας λέω για τους και καλά δυνατούς και σημαντικούς ποιοτικούς δημοσιογράφους. Αυτή η ποιοτική. Αυτή είναι τα μεγαλύτερα νούμερα που υπάρχουν. Η ποιότητα μας έφαγε. Ποια ποιότητα, μωρέ, στον πόνο του Κοσμάκη που πουλάνε για να κάνουν νούμερα. Τι κάνει ο αυτιά στα πρωινά. Τι κάνει, να πούμε, το πρωί οι άλλοι στο Open. Ξέρεις πως οι ηλικιωμένοι. Τραβάνε νέσεις, γι' αυτό παππούνε. Τραβάνε νέσεις, ναι, όπως τα λες. Και πρέπει να ρεμίσει κάποια γιατί μου τα βράδια. Έχουν τρομερά προβλήματα. Το είπα, αυτιάς, δεν θα πάρουμε σύνταξη. Ναι, τέλος πάντων. Αν και εντάξει, ακούς και αλήθειες, αλλά... Τέλος πάντων.